κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε σε μία επίθεση και ληστεία σε μία 53χρονη από 20 άτομα επειδή τους έκανε παρατήρηση μέσα στο λεωφορείο. Πάμε να ακούσουμε τη Σταυρό Τελούρου που έχει το ρεπορτάζ. Σταυρόλα. Ναι, λοιπόν, η 53χρονη γυναίκα είχε επιβιβαστεί στο λεωφορείο στην Αρτέμιδα με σκοπό να επιστρέψει λοιπόν στο σπίτι της. Την ώρα που επιβιβάστηκε στο λεωφορείο, επιβιβάστηκαν μαζί της και 20 άτομα, όπως λέει η ίδια Ρωμά, άντρες, γυναίκες και άλλα παιδιά. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μεθυσμένοι, κρατούσαν μπύρες, έκαναν φασαρία, έβριζαν. Τα παιδιά έπαιζαν μπάλα μέσα στο λεωφορείο. Κάποια στιγμή λοιπόν η γυναίκα αντέδρασε, τους έκανε παρατήρηση. Αυτή την έβρισαν. Η ίδια ενημέρωσε την αστυνομία, κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα Παλίνης, ενημέρωσε ότι υπάρχουν μέσα στο λεωφορείο άτομα επικίνδυνα τα οποία ενοχλούν τον κόσμο. Όταν λοιπόν έφτασαν στο τέρμα με το λεωφορείο και ξεκίνησε η αποβίβαση των επιβατών, η 53χρονη όταν πήγε να κατέβει, δέχτηκε μία επίθεση από μία γυναίκα Ρωμά που της είπε ότι κάλεσε στην αστυνομία. Η ίδια είπε ότι κάλεσε την αστυνομία γιατί η κατάσταση είχε γίνει αφόρητη. Εκεί λοιπόν τη χαστούκησε, της άρπαξε το κινητό από το χέρι, της είπε ότι θα σε πάρουν 4 από εδώ και δέχτηκε μία επίθεση από τα 20 άτομα, φραστική κυρίως. Της πήραν βέβαια και το κινητό. Στη συνέχεια η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει, έκανε την καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα και τώρα προσπαθούν μέσα από κάμερες να εντοπίσουν αυτά τα 20 άτομα προκειμένου να συλληφθούν. Μάλιστα. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε και να ακούσουμε τον Ηλία Βαλάση. Ο Ηλίας Βαλάσης, από ό,τι θυμόμαστε όλοι, ήταν ο μεγάλος νικητής του reality του Αντένα, ο οποίος είχε κερδίσει τις καρδιές των τηλεθεατών. Ο ίδιος έδωσε μια τηλεοπτική του συνέντευξη και μίλησε για τη σχέση του με τον Χριστό. Πάμε να ακούσουμε και πάμε να δούμε τι είπε ο ίδιος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Εξαρτήσεις είχες στη ζωή σου? Ναι, τον Χριστό. Ναι, ναι, τον Χριστό. Ναι, τον Χριστό. Έχω σοβαρή εξάρτηση με τον Χριστό. Από μικρός ή κάποια στιγμή? Από πολύ μικρός. Από πολύ μικρός. Ναι, από πολύ μικρός. Ναι. Χωρίς να μου έχει διδάξει κανένας τίποτα, έτσι, μια μέρα μου μίλησε αυτό. Ναι. Είναι, δεν ξέρω, αυτό είναι λίγο μεταφυσικό που σου λέω, αλλά μια μέρα ήρθε και μεταρακούνησε και μου μίλησε κανονικά. Δεν ήταν φαντασία μου. Ναι. Και δεν είχα κάποιο. Ήμουν πολύ μικρός για να έχω κάτι ψυχολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίσω. Ήμουν πολύ μικρός και ήρθε και με ταρακούνησε. Και από τότε είναι, τον αισθάνομαι, είναι γύρω μου, είναι μέσα μου, είναι παντού. Ήταν ένα όραμα που είδες ή κάτι τέτοιο. Ναι. Okay. Ήταν ένα, πολύ ζωντανό όλο αυτό. Πολύ ταρακούνημα, πολύ αληθινό, πολύ ξύπνιο. Ναι. Και εγώ πίστεψε με μια χαρά στα μυαλά μου. Δεν έχω θέματα να λύσω ψυχασθένειες. Όχι. Και το θέμα της πίστης είναι κάτι τόσο προσωπικό και τόσο βιωματικό, να το πω έτσι, που δεν έχει χώρο. Πολλές φορές με ρωτάνε και λέω τι να σας πω τώρα. Εγώ τι, να σας πω τι. Ναι. Εγώ, άμα δεν το ζήσω καθένα ξεχωριστά, εγώ τώρα. Να, η Αναστασία πριν μου λέει, εγώ δεν πιστεύω. Ναι, προφανώς. Καθόλου δεν μοιάζει. Γιατί ξέρω ότι είναι τελείως προσωπικό θέμα και κάποια στιγμή θα συμβεί. Σε όλους συμβαίνει. Ναι. Ξέρεις, έχω συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν πολύ και εγώ πιστεύω. Θέλω να πω ότι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, πολύ στενή σχέση με την πίστη. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν, δεν προσπαθούν να πείσουν κανέναν για την πίστη τους και δεν προσπαθούν να επηρεάσουν και κανέναν για την πίστη. Ξέρεις, αυτοί που πραγματικά ασχολούνται. Έχουν αυτή την αίσθηση. Ναι. Υπάρχει και μια αίσθηση ταπείνωσης. Πώς μπορώ να το πω εγώ αυτό, ναι, θα μου πεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι πολύ πιο μεγάλο από εμάς. Γιατί είναι μια θεολογική συνθήκη, κουβέντα. Ναι. Η οποία εμείς πώς μπορούμε να την κάνουμε. Τι είμαστε. Οι ιερείς, οι φωτισμένοι, πολύ δουλεμένοι και οι πολλά φωτισμένοι, δεν είμαστε τίποτα. Οπότε, εγώ αν έρθω εγώ να σου πω τώρα για τον Θεό, το πιο πιθανό να σου πω μπούρδες. Ναι. Το πιο πιθανό. Και δεν έχεις άρα καταλαβαίνεις από ταπείνωση, αν θέλεις. Δηλαδή, ταπεινώνεις και ξέρεις ότι, αδερφέ μου, τώρα τι να πεις εσύ, άσο μην πεις τίποτα. Άσο το πούν οι άνθρωποι που πρέπει. Ναι. Εσύ πρέπει να διδάσκεις Θεό με τη συμπεριφορά σου και με την ταπείνωσή σου. Αυτά λοιπόν ο Ηλίας Βαλάσης. Να διορθώσω εγώ το λάθος που έκανα νωρίτερα. Τον Ηλία Βαλάση τον γνωρίσαμε το 2003
στη Μαλισσία στο πρώτο Survivor με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Μέγκα, που έτσι είχε αγαπηθεί από όλο τον κόσμο. Πάμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε σε σένα, Χαρά Λεμονή. Σε ακούμε. Πάμε στο επόμενο θέμα σου. Λοιπόν, να πούμε ότι 6 χρόνια μετά από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι Φίλιππε, χθες λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, κάτοικοι από το Νέο Βουτζά, το Μάτι και τις γύρω περιοχές έφθασαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Νέο Βουτζά για το Τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων. Εκεί λοιπόν, σε απόσταση λίγων μέτρων από το ναό, έχει στηθεί το Μνημείο των Θυμάτων, όπου στις 6.30 τελέστηκε τρισάγιο και προσκλητήριο των νεκρών. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, φορώντας μαύρα και έχοντας στα χέρια από ένα λουλούδι, σκαρφάλωσαν το χωμάτινο διάδρομο για να φτάσουν μπροστά από το μνημείο, το οποίο απεικονίζει τη φρίκη που βίωσαν οι 104 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και οι δεκάδες εγκαυματίες και τραυματίες στις 23 Ιουλίου του 2018. Στο τέλος χτύπησαν πένθυμα οι καμπάνες, με το πλήθος να στέκει σιωπηλό. Μετά το τρισάγιο και το προσκλητήριο νεκρών στο Νέο Βουτζά, έγινε πομπή προς το Μάτι, η οποία κατέληξε στην Αργυρά Ακτή. Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν οι συγγενείς... Φωτογραφίες κιόλας στα φανάρια. Μπράβο. Μπήκαν στη θάλασσα, άναψαν τα 104 φανάρια και τα απελευθέρωσαν στη θάλασσα, στη μνήμη των θυμάτων. Ήταν πραγματικά η πιο συγκινητική στιγμή όλων αυτή. Εδώ λοιπόν είναι εικόνες, να βλέπουμε παρακαλώ πολύ, φουλ εικόνα, γιατί εδώ είναι η συγκίνηση με τα 104 φαναράκια, τα οποία, όπως μας είπες, άναψαν και τα απελευθέρωσαν στη θάλασσα. Όπως έφυγαν οι 104 ψυχές, οι αθώες 104 ψυχές. Μάλιστα, πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Είναι πραγματικά η ανάμνηση αυτή ό,τι πιο δύσκολο για τους ανθρώπους που έχασαν τις οικογένειές τους, για όλους εμάς που πονέσαμε στην κυριολεξία με όλα αυτά τα φρικτά γεγονότα που έγιναν στο Μάτι. Οι ψυχούλες τους ζητούν τη δικαίωση. Οι ψυχούλες τους ζητούν ακόμα τη δικαίωση. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε σε εσένα, Σταυλερόδο, πάμε να δώσουμε το top drop. Πάμε να δώσουμε το top drop, λοιπόν, το μοναδικό αυτό σέρουμε βιταμίνη C και υαλουρονικό, ένας ισχυρός ορός λάψης και ομορφιάς, ο οποίος μας βοηθάει να απαλλαγούμε από ρητίδες και πανάδες και να έχουμε ένα λαμπερό πρόσωπο, ένα λαμπερό δέρμα, το δέρμα που πάντα θέλαμε. Top drop λοιπόν με βιταμίνη C και αλουρονικό. Πείτε τέλος στα περιττά έξοδα, τέλος σε επίπονες επεμβάσεις, τέλος σε επίπονες θεραπείες. Με το top drop λοιπόν το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βάζετε 2-3 σταγόνες καθημερινά και θα έχετε τα αποτελέσματα που πάντα επιθυμούσατε. Τηλεφωνήστε λοιπόν στο 211-1600 για να κάνετε δικό σας το top drop. Το ένα τεμάχιο 24,90, τα δύο τεμάχια 39,90. Μόλις κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα το πρωτοποριακό προϊόν Top Drop. Ήρθε να δώσει λύση. Ανώδυνα, άμεσα και αποτελεσματικά. Ως εργαζόμενη μητέρα δεν είχα χρόνο ούτε για γιατρούς ούτε για έξοδα. Τώρα με το Top Drop το δέρμα μου είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Όλοι με ρωτούν τι έχω κάνει. Η απάντηση είναι στο τσαντάκι μου. Top Drop και τα χρόνια πλέον εξαφανίστηκαν από πάνω μου. Top Drop, η φυσική μεσοθεραπεία στο σπίτι σας. Ο αποτελεσματικός ορός Top Drop προλαμβάνει τις λεπτές γραμμές έκφρασης και τις ρητίδες, ανέμακτα και ανώδυνα, χωρίς παρεμβάσεις και ακριβές μεθόδους. Αν θέλετε να εξαλείψετε τις λεπτές γραμμές, να θρέψετε το πρόσωπό σας και να διώξετε τα ορατά σημάδια πρόωρης γύρανσης, οπλιστείτε με τον Top Drop. Εφαρμόζοντας το προϊόν καθημερινά, βλέπουμε θεαματικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απορροφάται γρήγορα, ενυδατώνει σε βάθος και λιένει και τις πιο βαθιές ρητίδες. Βελτιώνει θεαματικά την όψη του προσώπου. Το υαλουρονικό σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C συμβάλλει αποτελεσματικά και δρά αμέσως στην εξάλληψη των ρητίδων, τρέφοντας ταυτόχρονα όλο το δέρμα. Το δέρμα σας θα αποκτήσει την υγρασία και την ενυδάτωση που απαιτείτε και έτσι θα λάμπετε πραγματικά και η όψη σας θα δείχνει πιο νέα και πιο υγιή. Η βιταμίνη C, που είναι απαραίτητη σε κάθε οργανισμό,
έρχεται μαζί με το υαλουρονικό να προστατεύσει την επιδερμίδα, να την ξεκουράσει και να την οχυρώσει με πλούσια αντιοξειδωτική και αντιγυραντική δράση. Το Top Drop Υπερτερή είναι το πιο αποτελεσματικό σέρουμ προσώπου με βιταμίνη C, κολαγόνο, εκχυλίσματα περγαμόντου και μανταρίνι. Μία μοναδική σύνθεση που προλαμβάνει και βοηθάει στη μείωση των δυσχρωμιών. Προσφέρει πιο νεανική επιδερμίδα, λάμψη και φωτεινότητα. Βοηθάει στη μείωση των λεπτών γραμμών έκφρασης. Το προϊόν περιέχει χυμό aloe vera σε ποσοστό υψηλό, προσφέροντας όλες τις ιδιότητες του φυτού, ανανέωση, ενυδάτωση και προστασία της επιδερμίδας. Βοηθάει στη φωτεινότητα του δέρματος και αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα, τελειοποιώντας την υφή του δερματός σας. Ως εργαζόμενη μητέρα, δεν είχα χρόνο ούτε για γιατρούς ούτε για έξοδα. Τώρα με το Top Drop, το δέρμα μου είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Όλοι με ρωτούν τι έχω κάνει. Η απάντηση είναι στο τσαντάκι μου. Top Drop και τα χρόνια πλέον εξαφανίστηκαν από πάνω μου. Top Drop, η φυσική μεσοθεραπεία στο σπίτι σας. Διατηρεί τη φυσική υγρασία της επιδερμίδας σας, καταπολεμά τις κοιλίδες και πολεμά την φωτογύρανση. Top Drop.